Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση προς όλους σας για το εάν η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα διεθνές hub για το κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Οπότε θα ήθελα μία σύντομη τοποθέτηση από όλους σας, ξεκινώντας από τον κύριο Φιλιόπουλο. Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τον ΣΕΠΕ για την πρόσκληση. Σαφώς και μπορεί η Ελλάδα να γίνει ένα hub για τις εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών. Ο κύριος Υπουργός πρωτύτερα αναφέρθηκε σε όλες τις σημαντικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί γενικά στο επενδυτικό περιβάλλον και ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Θέλω να πω εδώ ότι οι μεταρρυθμίσεις των 2,5 τελευταίων χρόνων έχουν αλλάξει ραγδαία την εικόνα της χώρας μας στο επενδυτικό κοινό, στο εξωτερικό. Την έχουν αλλάξει ραγδαία προς το θετικότερο. Με συνέπεια να βλέπουμε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον πλέον από μεγάλες και μικρότερες εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας και της πληροφορικής για να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Έχουμε ένα εξαιρετικό location, είμαστε στο σταυροδρόμι τριών υπήρων και έχουμε βέβαια και μια εξαιρετική δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού που μας καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς. Και αυτό το βλέπουμε εμείς και στο Enterprise Greece, τις επαφές που έχουμε με επενδυτές από το εξωτερικό, οι οποίοι τονίζουν το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας στο συγκεκριμένο κλάδο, δηλαδή της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγικότητάς του. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχο ρόλο παίζει η καινοτομία και η εξωστρέφεια που μπορεί να έχουν επιχειρήσεις ελληνικές. Σαφέστατα και ο κλάδος είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και εξωστρεφής από τη φύση του. Ωραία. Κυρία Αγγελίδη. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα προφανώς και μπορεί να γίνει ένα τεχνολογικό hub. Πληρεί αρκετές προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, μία προϋπόθεση είναι να υπάρχει ταλέντο. Ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα και άφθονο. Υπάρχουν πολύ καλοί μηχανικοί, οι οποίοι είναι εξαιρετικά φιλότιμοι, πολύ ευέλικτοι και γρήγοροι στο πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Επίσης, η Ελλάδα παρέχει πολύ καλή ποιότητα ζωής. Πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να έρθει, να δουλέψει εδώ, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Έλληνας που έχει αποδημήσει, είτε είναι και ξένοι οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν εδώ κοντά μας. Ένας άλλος παράγοντας προκειμένου να πεις ότι η Ελλάδα πάει να γίνει ένα hub, είναι η σταθερότητα. Χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα. Θέλω να πιστεύω ότι τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, άρα και αυτό υπάρχει στο τραπέζι. Υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία όμως πρέπει να τα δουλέψουμε λίγο πιο συστηματικά, λίγο πιο οργανωμένα, για να πεις ότι γίνεις ένα hub, όπως παράδειγμα το Ισραήλ ή η Σουηδία, που είναι κάποια παραδείγματα κοντά στην περιοχή μας. Το πρώτο έχει να κάνει με το πλήθος των resources. Αρκετά resources δεν υπάρχουν ούτε στην Ελλάδα ούτε αλλού. Άραγε λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει θα πρέπει να το λύσουμε με άλλο τρόπο μέσα από την ποιότητα προφανώς και δεύτερον μέσα από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν τους καινούριους εκείνους μηχανικούς που θα έρθουν να στελεχώσουν τις εταιρείες και τις ανάγκες μας. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο εμείς το εντοπίζουμε σαν προαπαιτούμενο, είναι το εγχώριο branding. Θα θέλαμε, προφανώς είναι πολύ σπουδαίες οι επενδύσεις που έρχονται και γίνονται στην Ελλάδα, από εταιρείες όπως η Deloitte, η PwC, η Pfizer και ούτω καθεξής, όμως θα θέλαμε να δούμε και ελληνικό branding να δημιουργείται μέσα από αυτή την προσπάθεια, δηλαδή κάποια success stories ελληνικά που να εξάγουν τεχνογνωσία ελληνική, τα οποία πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν και σαν κίνητρο να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και σαν, πώς να πούμε, σαν πρόσκληση στελεχών να προσελκυθούν και να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Λαμβάνοντας την ευκαιρία σε αυτό που λέτε για την καινοτομία και το ελληνικό δυναμικό, έδωσε και ο κύριος Υπουργός έμφαση σε αυτό το τομέα και ελπίζω όμως αυτό να γίνει ακόμα πιο μεγάλος άξονας τόνος της ελληνικής οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε αυτή τη δυναμική στο εξωτερικό, γιατί όντως υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες καινοτομούν και προχωράνε μπροστά. Προφανώς. Κύριε Κουτσόπουλε. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη και η απάντηση είναι ναι.
Ναι, μπορούμε να αποτελέσουμε hub και αποτελούμε ήδη hub. Έχουμε αρκετές εταιρείες που εκ των πραγμάτων ήδη έχουν επενδύσει και έχουν επενδύσει σημαντικά στην Ελλάδα. Γιατί, οι συνομιλητές μου το ανέφεραν και νωρίτερα, έχουμε τον κόσμο, έχουμε ένα καταπληκτικό μέρος και έχουμε σταθερότητα. Αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά νομίζω ότι αποτελούν την αρχή για να επενδύσει κάποιος. Και εμείς έχουμε κάνει την κίνηση και ως feasibility study, μελέτη βιωσιμότητας για κάποιους οι οποίοι ήδη έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Άρα, να τρέξαμε και είδαμε όλους τους παράγοντες για να μπει κάποιος και να επενδύσει στην Ελλάδα. Και συνενέσαμε με το γεγονός ότι έπρεπε να το κάνουν και το έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι. Ένα πράγμα μόνο θα αναφέρω που έχει να κάνει με την εξέλιξη, με τη συνέχεια. Γιατί έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε και να αποτελέσουμε χώρο που δυνητικά μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν hub και στο μέλλον. Και όχι μόνο μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Αυτό απαιτεί επενδύσεις τεχνολογία, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, γιατί λέμε ότι έχουμε κόσμο, αλλά ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε και είναι και αρκετοί συνάδελφοι στον χώρο που ήδη αντιμετωπίζουν, είναι το να βρίσκουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Και είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δημιουργία νέων εθνικών υποδομών, το ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Υπουργό. Και σαφέστατα το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον για να επιτρέψει αυτές τις κινήσεις στην αγορά. Πάντως, ο κύριος Υπουργός μας υποσχέθηκε ακριβώς αυτά που είπατε, ότι είναι ο άξονας ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Υπουργέ, ευελπιστούμε. Κύριε Πρίμπα. Γεια σας, κύριε Πρίμπα μου. Όπως είπαμε και προλέξατε, η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Θεωρώ ότι μπορούμε να γίνουμε ένα ψηφιακό hub για την περιοχή μας και για την ευρύτερο χώρο. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη σταθερότητα, έχουμε τη γεωγραφική θέση, η οποία μας βοηθάει πολύ, ειδικά με το time zone που έχουμε, στο να μπορούμε να μιλάμε και με χώρες της Ανατολής και με χώρες της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις τέτοιες πρωτοβουλίες που θέλουμε να αναπτύξουμε. Και νομίζω το κάνουμε ήδη. Πολλές εταιρείες ήδη δραστηριοποιούνται παρέχοντας υπηρεσίες από την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο χώρο. Προφανώς πρέπει να γίνουν και μια σειρά από κινήσεις οι οποίες είναι σημαντικές για να μπορούμε να το επαυξήσουμε. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με τα πανεπιστήμια όλοι μας. Και έχουν γίνει ήδη κάποιες προσπάθειες από διάφορες εταιρείες του χώρου και από το ΣΕΠΕ, αλλά πρέπει να το επιταχύνουμε. Γιατί προφανώς για να γίνουμε ένα ψηφιακό hub υπηρεσιών από την Ελλάδα, προφανώς μιλάμε για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς μετεξελίσσεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Άρα πρέπει και με τα πανεπιστήμια να έχουμε σχέσεις οι οποίες να μπορούν να παράγουμε διαρκώς εξειδικευμένους ανθρώπους σε συνεχή βάση. Και το δεύτερο είναι να κάνουμε και ένα συνολικότερο rebranding, θα έλεγα ότι πρέπει σαν χώρα, ώστε να τοποθετήσουμε την Ελλάδα και τις εταιρείες πλέον σε αυτό το space. Και εδώ το Enterprise Greece έχει και συγκεκριμένο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει και να συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά στην προσπάθεια αυτή. Ωραία. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τον κύριο Κοτσόπουλο και τον κύριο Κουτσόπουλο και τον κύριο Πρίμπα. Γιατί οι εταιρείες επέλεξαν την Ελλάδα προκειμένου να υλοποιήσουν κέντρα ανάπτυξης? Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα? Κύριε Κουτσόπουλε. Λοιπόν, γιατί. Ξεκινήσαμε στην Θεσσαλονίκη με ένα hub αρχές ουσιαστικά το 2018. Για τρεις πολύ απλούς λόγους. Είναι μια καταπληκτική πόλη να ζει κάποιος. Είχε πάρα πολύ αξιόλογο δυναμικό. Προσεγγίσαμε και μιλήσαμε με τα πανεπιστήμια που αναφέρθηκε και νωρίτερα και υπήρχαν μόνο ευήκο ΑΟΤΑ για να διαμορφώσουν τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουν να παράξουν κόσμο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Άρα, ξεκινήσαμε με αυτό ως πυλώνα και παράλληλα, κοιτώντας τον οργανισμό της Deloitte παγκοσμίως, αναζητήσαμε και Έλληνες, οι οποίοι δυνητικά θα ενδιαφερόντουσαν να γυρίσουν πίσω. Και είχαμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να γυρίσουν πίσω και είχαν ήδη την τεχνογνωσία για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να χτίσουν περαιτέρω αυτό το οικοσύστημα. Ξεκίνησε με ένα όνειρο, θα το έλεγα, γιατί με μικρές προσδοκίες, λέγοντας ότι θα πάρουμε 20-30 άτομα, και έτσι ξεκίνησε, με απότερο στόχο το Μάιο του 2021 να φτάσουμε στο καταπληκτικό αριθμό των 200 ανθρώπων. Το Μάιο του 2021 φτάσαμε στον μαγικό αριθμό των 500 ανθρώπων, έχοντας υπερδιπλασιάσει αυτή την ομάδα. Σήμερα είμαστε στο μαγικό αριθμό, και λέω μαγικό αριθμό γιατί είναι πολλοίς κόσμος, είναι πολλές οικογένειες, των 700 ανθρώπων, και έχουμε ένα απότερο στόχο τον Μάιο του 2021 να υπερβαίνουμε κατά τα 900 άτομα. Αυτό τι κάναμε, διαμορφώσαμε σε ένα χώρο μια δυναμική, ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να δουλέψουν στη τεχνολογία, μια υποδομή ξεκινώντας από το μηδέν, έχοντας κάποιου managers οι οποίοι βοηθούν σε συνεχόμενο upskilling, και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε αυτή την ομάδα η οποία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και βοηθάει σε πάρα πολλά έργα
μέσα στην Ευρώπη επιτοπλίστων και πραγματικά οι Έλληνες συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί αυτή η επέκταση για την οποία μιλάω έγκυται στο γεγονός ότι έχουν αποδείξει από τα πρώτα βήματα ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πολύ παραπάνω. Ήταν καταπληκτικό, αναφέρθηκε, το ξαναλέω, η συνεργασία των πανεπιστημίων. Ευήκα ΟΑΤΑ, ανοιχτή αγκαλιά για συνεργασία και αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι αυτοί που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους δίνουμε κατευθείαν πόρτα να μπορέσουν να δουλέψουν. Αναβαθμίζονται τα πανεπιστήμια γιατί έχουν πολύ μεγάλο βασικό KPI τους είναι πόσο είναι η απορροφησιμότητα από την ελληνική αγορά. Και υπάρχει πλέον απορροφησιμότητα και θα συνεχίσουμε ακόμα παραπάνω. Πόσο τις εκατό των ανθρώπων που είπατε τα 900 άτομα είναι Έλληνες? Όλοι. Όλοι, ε? Όλοι, όλοι. Είναι 100% άνθρωποι της περιοχής, Θεσσαλονίκη, Σέρες, είναι ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα, άνθρωποι που αποφασίζουν και επιλέγουν να δουλεύουν εκεί. Έχουμε φέρει κόσμο απ' έξω, οι οποίοι βοηθάνε στην ανάπτυξη των skills, αλλά από τα 900 άτομα μιλάμε να έχουμε 6. Μπράβο. Και οι οποίοι σιγά-σιγά θα αντικατασταθούν από αυτούς που ανεβαίνουν gradually στην πυραμίδα που έχουμε διαμορφώσει. Πάρα πολύ καλό, κύριε Στάντη. Κύριε Μπρίμπα. Σαν IBM έχουμε μια στρατηγική παρουσία στη χώρα πάνω από 80 χρόνια και συνολικά μέσα από το μοντέλο συνεργασίας που έχουμε εργοδοτούμε σε ένα οικοσύστημα που ξεπερνάει 700 άτομα στην γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Κύπρου, με το οποίο εκτελούμε το σύνολο των έργων που εκτελούμε για τη χώρα μας και έχουμε αναπτύξει από το 2014 και δύο κέντρα αριστείας. Το πρώτο έγινε το 2014 που αφορούσε Big Data και Business Analytics και το δεύτερο έγινε το 2020 που αφορούσε τις περιοχές του Core Banking Solutions. Το δεύτερο είναι εξειδικευμένο πιο πολύ στον τραπεζικό χώρο. Το πρώτο έχει ευρύτερη απήχηση. Είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες λάβαμε και σε δύσκολες εποχές και σε δύσκολα χρόνια για την χώρα. Το λόγος το κάναμε ήταν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βρέθηκε το ταλέντο στη χώρα, το οποίο είναι άνθρωποι πολύ εξειδικευμένοι. Και οι οποίοι άνθρωποι αυτός ο τομέας ήταν και aligned και με τις φιλοδοξίες τους, οι οποίοι έμειναν στη χώρα κάνοντας πραγματικά παρέχοντας υπηρεσίες πολύ υψηλού επίπεδου και πολύ υψηλού εξειδικευμένου αντικειμένου. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτό τον μηχανισμό καταφέραμε σαν χώρα να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό κοστολογικό μοντέλο με τον οποίο να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες από τη χώρα μας για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτά ήταν δύο βασικοί λόγοι με τους οποίους αποφασίσαμε να επενδύσουμε, επενδύουμε και συνεχίζουμε και τις επενδύσεις και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Τώρα, αντίστοιχη ερώτηση είναι και προς τον κύριο Αγγελίδη. Γιατί η Profile αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι τα επόμενα πλάνα για σας? Λίγο πολύ για παρόμοιους λόγους, Βασίλη. Δηλαδή, ένας λόγος αφενός ήταν το ταλέντο που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Διαγνωσμένο, το περιέγραψαν και οι συνομιλητές. Νομίζω υπάρχουν πάνω από 5 σχολές στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να παράξουν δυνητικά μηχανικούς πληροφορικής. Είναι πολύ σημαντικό. Ας δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι η Βόρεια Ελλάδα επλήγε λίγο περισσότερο αναλογικά από την κρίση και πολλά παιδιά φύγανε από τη Βόρεια Ελλάδα και άρα αποτελεί και πηγή επαναπατρισμού. Εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή, μπορώ να πω πάρα πολλοί από τους μηχανικούς που δουλεύουν για μας είναι επαναπατρισμένοι. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι βλέπουμε ότι όντως δημιουργείται ένα οικοσύστημα. Για τους λόγους που περιέγραψε και ο Δημήτρης πριν. Συνεπώς, εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί και να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα που δημιουργείται. Και ο τέταρτος λόγος που αποφασίσαμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να φτιάξουμε το τεχνολογικό μας hub είναι ότι θέλαμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της εταιρείας μας να τα βγάλουμε από το καθημερινό line of business της Αθήνας, ώστε μια ομάδα πρόσκοπτα να μπορεί να αναπτύσσει αυτές τις νέες τεχνολογίες εκεί στη Θεσσαλονίκη με το δικό τους mandate. Αυτό το σκεπτικό έχει δουλέψει μια χαρά και ήδη μετά από 1,5 χρόνο που λειτουργεί το κέντρο έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Για εμάς το Κέντρο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης είναι η μονάδα η οποία αναπτύσσει τις νέες ψηφιακές εφαρμογές των προϊόντων μας. Εμείς, να θυμίσω και στο ακριτήριο, αναπτύσσουμε χρηματοοικονομικές εφαρμογές κατά κόρον. Άρα, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη αναπτύσσει την καινούρια ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα της εταιρείας μας. Εκτός των άλλων, αναπτύσσονται εργαλεία AI και ML εκεί στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, εργαλεία για Robo Advisory, για Credit Scoring, για τον Personal Finance Manager και άλλα. Το πρόγραμμα έχει βάθος χρόνου. Έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 3-4 χρόνια επένδυσης και ένα committed budget για αυτό. Και μέχρι τώρα είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι για την πορεία.
Μπράβο, πολύ καλό. Δηλαδή, οι ελληνικές εταιρείες, πέρα από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, να επενδύουν σε καινοτομία, σε το σωστό διάρκεια της τεχνολογίας σήμερα, όπως είναι το AI και το machine learning. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Βασίλη, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείς να επιβιώσεις στο διεθνή ανταγωνισμό και να δώσεις και εσύ το στίγμα σου στην αγορά. Σωστά. Για μας είναι μόνο δρόμος. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το συνεχίσουν ή να πάρουν το καλό και η στάντι αυτό και να το επεκτείνουν και άλλες μεγάλες εταιρείες ελληνικές. Mm-hmm. Γιατί τελικά εκεί βλέπουμε ότι η δυναμική μας αυτή είναι. Δηλαδή η εξαγωγή της βαριάς βιομηχανίας Ελλάδος που είναι η πληροφορική. Και ιδιαίτερα στο state of the art της τεχνολογίας. Θα ήθελα να συνεχίσω λοιπόν με μία ερώτηση για τον κύριο Κουτσόπουλο και τον κύριο Μπρίμπα. Και θα ήθελα αφενός να μας πείτε για το εάν έχετε περαιτέρω πλάνα για παιδί στην Ελλάδα και αφετέρου ποια είναι η άποψή σας για τις ελληνικές εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών που θέλουν να είναι εξωστρεφείς. Γιατί εδώ πολλά ακούμε, δηλαδή είναι εδώ ας πούμε και ο κύριος Αγγελίδης μας είπε για τον τρόπο που προσπαθεί να κάνει εξωστρέφεια. Μπορείτε να μας πείτε και στην άποψή σας. Να ξεκινήσω εγώ, κύριε Κουτσόπουλο, ευχαριστώ. Όντως, όπως σας είπα, έχουμε επενδύσει ήδη σε δύο κέντρα καινοτομίας και αριστείας στην Ελλάδα. Και ο σκοπός είναι τα επόμενα χρόνια αυτά να τα επεκτείνουμε κι άλλο. Είναι περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, πρωταρχικός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτών και η επέκτασή τους. Και όντως, διερευνούμε και ενδεχόμενο για ένα τρίτο στα πλαίσια της στρατηγικής της IBM. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε φάση διερεύνησης. Θα ήθελα να στο δεύτερο ερώτημά σας να απαντήσω ότι όντως για τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες θέλουν με εξωστρέφεια να δουν την ευρωπαϊκή και την ευρύτερη αγορά, είναι κάτι το οποίο το ενθαρρύνουμε αφάνταστα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και συνεργασία με πολλές από αυτές. Θα ήθελα να συνεργαστούμε και σαν εταιρεία και να τους βοηθήσουμε και συνεργατικά όλες τις ελληνικές εταιρείες στο να αναπτυχθούν στον ευρύτερο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν ένα μοντέλο εξωστρέφειας το οποίο να βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε αντικείμενα τα οποία να έχουν μακροχρόνια απήχηση, όχι μόνο σε short-term λύσεις και επενδύσεις, το οποίο κάνει καλό στην ευρύτερη αγορά πληροφορικής και όσο αυτή η αγορά πληροφορικής αναπτύσσεται, αναπτύσσεται γιος για όλους μας. Αν είναι να επενδύσουμε κι άλλο. Ναι, θα επενδύσουμε κι άλλο. Το 900 ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, αλλά το έχουμε βάλει στόχο. Από εκεί πέρα η Θεσσαλονίκη θα μεγαλώσει κι άλλο και αυτό έχουμε βάλει στα κοντινά μας πλάνα. Εκτός αυτού όμως, αυτό που κάναμε είναι ξεκινήσαμε παράλληλες δύο δράσεις, μία στην Πάτρα και μία στην Κρήτη. Πλησιάζοντας πάλι ουσιαστικά την πανεπιστημιακή κοινότητα, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε ταλέντο το οποίο θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να μπορέσει να αποτελέσει μέρος του ευρύτερου οργανισμού μας. Ήδη στην Κρήτη υφίσταται αυτή η επένδυση τα τελευταία δύο χρόνια και έγινε ένα relaunch, γιατί δυστυχώς χάσαμε πάρα πολύ χρόνο λόγω της πανδημίας και την ευκαιρία να είμαστε κοντά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στους φοιτητές και στον κόσμο που ψάχνει για δουλειά. Ξεκινήσαμε στην Πάτρα πριν από δύο μήνες και σήμερα έχουμε 25 άτομα εκεί, με ένα απότερο στόχο και αυτό να ενδυναμωθεί σημαντικά. Άρα, αν πιστεύουμε στη χώρα και αν θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και εύχομαι πραγματικά ο κόσμος να αυξηθεί σημαντικά παραπάνω. Τώρα, αναφορικά με την εξωστρέφεια. Είναι σαφές ότι οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι εξωστρεφείς. Οι ξένες εταιρείες είναι εξωστρεφείς, άρα έρχονται και λειτουργούν μέσα στον δικό μας χώρο. Ως εκ τούτου, μπορεί αρκετοί συνάδελφοι από εδώ να το έχουν συναντήσει σίγουρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κόσμος που δουλεύει για μας μπορεί να τον αναζητήσει κάποια εταιρεία εξωτερικού να δουλέψει για αυτόν, γιατί τα πάντα μπορεί να γίνουν από απόσταση πλέον. Ως εκ τούτου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εξωστρεφείς για να είμαστε relevant, να είμαστε σχετικοί στον κόσμο. Να μπορούμε να ασχολούμαστε με πολύ καινοτόμα πράγματα, να είμαστε σε πολύ ενδιαφέροντα projects, για να μπορεί και ο κόσμος που κατά το μέγιστο είναι η μέσος όρος ηλικίας να αρκετά χαμηλός, να μπορεί να κάνει ενδιαφέροντα πράγματα και να μπορεί να συνεχίζει και να είναι παραγωγικός. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς για να μπορούμε να συντηρούμε και να κρατάμε πολύ καλό κόσμο μαζί μας, που είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα κλείσουμε μία ερώτηση προς τον κύριο Φιλιόπουλο. Πώς το Enterprise Greece σκοπεύει να βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
και ποιες είναι οι ευκαιρίες που ενδεχομένως να υπάρχουν. Ωραία. Να πω καταρχήν ότι ακούω με μεγάλη ικανοποίηση τα όσα γίνονται στις επενδύσεις, τόσο ως Ελληνοπολίτης όσο και ως Θεσσαλονικεύσα, γιατί αλλάζει η εικόνα της πόλης. Τώρα, όσον αφορά στο τι κάνει το Enterprise Greece, θέλω να πω ότι η πανδημία λειτουργήσε αρνητικά ως προς ένα μεγάλο μέρος των δράσεων που κάναμε για την προώθηση του κλάδου στο εξωτερικό. Όμως, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, θεωρούμε ότι το 2022 θα μπορέσουμε ξανά να ανακάμψουμε, να βγούμε περισσότερο στο εξωτερικό, στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, να βοηθήσουμε επίσης το brand του κλάδου στο εξωτερικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί μένα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης ακόμα. Και τέλος, να βγάλω και μία είδηση ότι το Enterprise Greece σε συνεργασία με το European Business Angels Network θα διοργανώσει τον ερχόμενο Ιούνιο ένα φόρουμ στην Αθήνα με τους 50 μεγαλύτερους angel investors από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να ενημερωθούν τόσο για το περιβάλλον το οικονομικό στην Ελλάδα, αλλά και για να δούνε συγκεκριμένες προτάσεις από εταιρείες, κυρίως startup, μικρές εταιρείες, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τα σχέδιά τους και να ζητήσουν χρηματοδότηση από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις τοποθετήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο το πάνελ, γιατί ακούσαμε πολύ δυνατά και καλά case studies, τα οποία βελτιώνουν ή θα βελτιώσουν τον brand της Ελλάδας στο εξωτερικό. Οπότε, ας κρατήσουμε και αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός σχετικά με το 2022, το οποίο θα είναι ένα ορόσημο για τη μεγάλη ανάπτυξη της χώρας με άξονα τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Και με όλα αυτά που ακούσαμε, ας σηκώσουμε τη σημαία της Ελλάδος ψηλά για την εξωστρέφεια, γιατί τελικά η πληροφορική είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, μαζί με τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.